Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα στους ακροατές σας, στο Βόρειο Εύρο. Κυρία Μπέρδου, βλέπουμε τις τελευταίες μέρες όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και έτσι θα θέλαμε και το δικό σας σχόλιο, καθώς είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση που έχει περιέλθει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πράγματι, λοιπόν. Καταρχάς είναι ζητήματα και μια διαδικασία νομίζω που ανεξαρτήτως το τι πιστεύει ο καθένας μας έχει στεναχωρήσει όλους αρκετά. Δεν θα μπω στο τι διεμήθη σε αυτή την κεντρική επιτροπή και το τι δεν διεμήθη και το τι πιστεύω, γιατί δεν έχει καμία σημασία και δεν πάραγε τίποτα στη δημόσια σφαίρα. Σήμερα που μιλάμε έχουμε μια απόφαση του οργάνου. Οπότε λοιπόν θα μπει σε μια διαδικασία εκλογής Προέδρου το κόμμα μας. Πιστεύω όμως ότι όπως και να έχει, θα πρέπει να βρεθεί μια διέξοδος από όλη αυτή τη συνθήκη και να σταματήσει έτσι όλη αυτή η λογική της εσωστρέφειας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Μητσοτάκη. Και θέλω να πω εδώ, αν με επιτρέπετε, χωρίς καθόλου να αποφεύγω την ερώτηση, θα απαντήσω σε ό,τι θέλετε, ότι προσπάθησε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, πράγμα το οποίο και υποτιμήθηκε πάρα πολύ, γιατί φυσικά μονοπολίσαμε και πάλι τα φώτα της δημοσιότητας και εμείς θέμε γι' αυτό σαφώς, προσπάθησε να δώσει μια εικόνα, ξέρετε, επανεκκίνησης. Πράγμα το οποίο κατά τη δική μου γνώμη είναι απολύτως μάταιη, γιατί πιστεύω αληθινά ότι γενικότερα υπάρχει μια λογική ανασύνταξη του συνολικού πολιτικού σκηνικού, αλλά ιδιαίτερα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, παρά τα όσα και σε εμάς δυσάρεστα συμβαίνουν και δύσκολα και όλα αυτά φυσικά, βρίσκεται όμως σε τόσο μεγάλη αποδρομή, ειλικρινά, δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί αυτό μετά τις ευρωεκλογές. Δημοσκοπικά μιλάμε για μια αποτύπωση 20 μονάδες κάτω. Έχουμε ακόμα και βιομηχάνους και επιχειρήσεις οι οποίες αντιδρούν και έχουμε ένα πρωθυπουργό που μας είπε στη ΔΕΘ με πάρα πολύ μεγάλο θράσος ότι δεν φταίει για τίποτα. Δεν φταίει για την τιμή του ρεύματος, δεν φταίει για την ακρίβεια, δεν φταίει για το στεγαστικό, δεν φταίει για την τιμή της κιλοβατόρας, για τον πληθωρισμό τροφίμων και πάει λέγοντας. Λοιπόν, εγώ λοιπόν αυτό που λέω είναι το εξής, ότι ό,τι και να γίνει θα πρέπει, επειδή ο κόσμος περιμένει πολλά από εμάς, να μπούμε σε μια τροχιά τέτοια ώστε να μπορούμε και πάρα πολλοί από εμάς, είτε είναι στην πρώτη γραμμή, είτε στα μετόπιστεν, είτε εν πάση περιπτώσει όπως θέλετε πείτε τους, δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά για το κόμμα αυτό και οπότε η δουλειά τους δεν φαίνεται. Και κοινοβουλευτικά ακόμη, ξέρετε, έχουν παράξει πάρα πολύ μεγάλο έργο οι βουλευτές μας και αυτό δεν το αφήνουμε να φανεί. Οπότε το σημαντικό είναι να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει και να μπούμε σε μια τροχιά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση. Γιατί ξεκινάει και ένας χειμώνας, ξέρετε, πάρα πολύ δύσκολος. Και ό,τι αφορά και τον τόπο μας εδώ, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί γενικότερο ο προοδευτικός χώρος έχει τεράστιο πρόβλημα σήμερα που μιλάμε, και εδώ στο νομό μας δεν έχουμε και βουλευτή, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι εμείς εδώ έχουμε υποστεί αλλεπάλληλες καταστροφές και κανένας απολύτως δεν μας έχει δώσει σημασία. Οι αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις παραπονιούνται. Το ρεύμα και κανένα μέτρο απάλυνσης δεν υπάρχει για τον νομό οικονομικά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι γενικώς υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα πολιτικό και τα κόμματα υπάρχουν γιατί είναι μια κοινωνική ανάγκη. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξής τους, κανένας άλλος. Να πρέπει δηλαδή να απαντούν με σαφήνεια και να δίνουν λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας. Και τα προβλήματα της κοινωνίας, ιδιαίτερα στον τόπο το δικό μας, δεν λείψανε ποτέ. Για να λυθούν όμως τα προβλήματα της κοινωνίας, πρέπει πρώτα να έχουν μία σταθερότητα τα ίδια μέσα στις εσωτερικές τους δομές. Αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο. Αυτό επιδιώκει και το δικό σας κόμμα. Και μπαίνει μέσα σε όλη αυτή την περιδίνηση. Η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε μια θυμηδία κάποια πράγματα. Χθες προσωπικά σχολίασα ως δημοκρατικό υπερτροφισμό αυτό που είδαμε, μια εξάντληση της δημοκρατικότητας, όταν είπαν να ψηφίσουν και κάναν ψηφοφορία για τον τρόπο με τον οποίο θα ψηφίσουν. Και μετά ήρθε ο απερχόμενος πρόεδρος να λέει ότι, ξέρεις, φορέσαμε κουκούλες με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, σας άκουσα, ξέρω, έχετε δίκιο σε ό,τι λέτε για τη σταθερότητα. Ξέρω ότι είστε πάρα πολύ εμπειροί σε όλο αυτό το ρεπορτάζ, οι δυο σας εκεί. Οπότε, λοιπόν, σας ξαναλέω ότι εγώ στο θέμα το τι διεμήχθη το Σαββατοκύριακο
Για κανένα λόγο δεν θα επανέλθω και δεν θα πω τη γνώμη μου. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Το ζήτημα είναι ένα για μένα, πολιτικό. Πώς εξέλαβε η βάση, ό,τι έγινε. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα, να μπαίνουμε στις διαδικασίες επιμέρους. Το τι είπαν αυτό και τι είπαν εκεί, είπαν και λάθη, είπαν και λεφτά. Να μην πούμε, κυρία Μπέρδου, αλλά το γεγονός ότι πριν ένα χρόνο ο κύριος Κασελάκης είχε συγκεντρώσει 66.000 ψήφους και υπήρχε μια μεγάλη κινητικότητα στη βάση του κόμματος που πήγανε στις κάλπες και ψηφίσανε τον κύριο Κασελάκη για πρόεδρο, φαίνεται ότι δεν έγινε σεβαστό από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Τουλάχιστον εγώ έτσι το εισπράττω ως ένας εξωτερικός παρατηρητής όλων όσων συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Να προσθέσω, για ποιο λόγο έγινε όλη αυτή η διαδικασία και για ποιο λόγο οδηγείται εκ νέου σε αυτή τη διαδικασία ο ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που είναι πάρα πολύ νοπή η εντολή που πήρε ο κ. Κασελάκης από τη βάση του κόμματος. Και όπως είπε ο ίδιος, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε βέβαια απαραίτητα του δικηγόρου του κ. Κασελάκη, τους υπερασπιστές, αλλά όπως είπε και ο ίδιος, από την πρώτη μέρα που εξελέγει, υπέστη μια αμφισβήτηση. Αυτό δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν συνέβη. Νομίζω να σας πω κάτι τώρα για να εγώ δεν ξέρω, δεν κρύβομαι. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα, ότι πραγματικά από την επόμενη μέρα, ας πούμε, υπήρχε μια διαδικασία δυσάρεστη, μια αποδοχή. Υπήρχε μια δημοκρατικότητα τη διαδικασία που έγιναν οι κάλυπες πριν ένα χρόνο. Η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε αυτό που αποφάσισε. Γι' αυτό σας ξαναλέω ότι επειδή τα μέλη και ο κόσμος και παρακολουθούν και βλέπουν και σκέφτονται, θα το κρίνουν εκείνοι το πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό που μεσολάβησε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Γιατί οι αποφάσεις είναι πάντα σεβαστές των συλλογικών οργάνων. Έχουμε νόμους, έχουμε αποφάσεις, έχουμε κόμματα και θα πρέπει να λειτουργούν με μια συγκεκριμένη δομή. Ωστόσο όμως και ο κόσμος έχει το δικαίωμα να κρίνει. Εγώ ξέρετε, επειδή ποτέ δεν προβαίνω δημοσίως στο τι μαθαίνω, τι ακούω, τι βλέπω. Εγώ μιλάω μόνο πολιτικά. Και το κίνητρο ενασχόλησης με την πολιτική, το έχω πει πάρα πολλές φορές, για μένα είναι η ευημερία της κοινωνίας, τίποτα άλλο. Από εκεί και ύστερα λοιπόν, όσοι νομίζουν ότι με δημόσιες τοποθετήσεις σε πάνελ εκπομπών και με ύβρις και με σχόλια το τι έγινε αυτό και έγινε εκείνο, δίνουν τροφή, κάνουν ζημιά στο χώρο καταρχάς, και αυτό είναι το πρωτεύον, τα πρόσωπα έρχονται σε δεύτερη μοίρα, σημασία έχουν οι πολιτικές. Και θα πρέπει όλοι να δείξουμε μία ψυχραιμία και μία λογική στο πώς εκφέρουμε το δημόσιο μας λόγο. Και συμπεριλαμβανομένου και μου φυσικά. Οπότε λοιπόν εγώ λέω ότι είμαστε στο σήμερα. Ας περιμένουμε λίγο να δούμε και τι θα γίνει. Γιατί ξέρετε και εμείς δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή μεσολάβησε έτσι πολύ γρήγορα μία συνθήκη. Και περιμένουμε να δούμε ποιοι θα βάλουν υποψηφιότητα, ποιοι θα θέσουν τον εαυτό τους, ας πούμε, στην κρίση των μελών. Οπότε όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον το προσεχές διάστημα. Και μετά νομίζω θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα. Κάνοντας όμως σενάρια, εμένα προσωπικά πάλι για τον εαυτό μου μιλάω, με τρομάζει λίγο η πιθανότητα να ξανακατέβει ο κύριος Κασελάκης, και επειδή είναι συμπαθής στη βάση του κόμματος να επανεκλεγεί. Πώς ακριβώς θα ασκήσει η διοίκηση σε αυτήν την επιτροπή, σε αυτό το κομματικό χώρο? Κύριε Κανταρίδη, εγώ ξέρετε, πιστεύω ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα αφενός, και επειδή έχουμε δώσει πολλές συνεντεύξεις μαζί στη φιλόξενη εκπομπή σας, ξέρετε ότι δεν απαντά ούτε σε υποθετικά σενάρια ούτε και σε ονοματολογίες. Οπότε εσείς θα με ρωτάτε, αλλά εγώ δεν θα σας απαντήσω σε αυτό. Σεβαστό είναι. Δεν γίνεται όμως να μην κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, κυρία Μπέρντα. Όχι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω και ξέρω ότι είναι καλοπροαίρετα όλα, και φυσικά είναι ρεπορτάζ και είστε δημοσιογράφοι εμπειρότατοι και σας εκτιμώ πολύ, όμως δεν μπορώ να απαντήσω υποθετικά, γιατί είναι τόσο έτσι σύνθετο το πράγμα σήμερα. Ξέρετε, μεταφέρουμε λίγο και την ανησυχία των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ζούμε σε μια όλοι μικρή είμαστε. Κοινωνία, μιλάμε έτσι μεταξύ είναι. Μας. Ναι, ξέρετε, και όλοι είμαστε πάρα πολύ ανησυχοί, και σας είπα και από την αρχή ότι αυτή η κατάσταση, οτιδήποτε και να πιστεύει καθένας, έτσι, και είναι όλα σεβαστά, μας στεναχωρεί όλους. Θέλουμε να έχουμε σταθερότητα και ένα κόμμα που να μπορεί να παράγει αντιπολίτευση σε αυτό το ρευστό πολιτικό σκηνικό και σε αυτή την κυβέρνηση που η πολιτική της πραγματικά θα αφήσει συντρίμμια φεύγοντας.
Εγώ αυτό λέω. Δεν λέω τίποτα άλλο. Και φυσικά η ανησυχία του κόσμου είναι πρωτίστως και δικιά μου και δικιά σας και ολονών, γιατί ο καθένας θέλει να υπάρχει μια στιβαρή αντιπολίτευση. Είναι απαραίτητη για τη δημοκρατία καταρχάς. Ανεξαρτήτως και πάλι λέω το τι πιστεύει καθένας. Κυρία Μπέρδου, η δική σας πεποίθηση είναι ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει πιο δυνατός από αυτή τη διαδικασία? Πιστεύω ότι θα βγει διαφορετικός από αυτή τη διαδικασία. Χωρίς να πω κάτι παραπάνω. Εγώ αυτό πιστεύω. Θα βγει πολύ διαφορετικός. Ξέρετε, είναι πραγματικά σημαντικό, νομίζω, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, το πώς θα δουν τα μέλη και ο κόσμος ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Και το ποιοι θα είναι υποψήφιοι. Ναι, υπάρχει χώρος, και αν υπάρξει σοβαρότητα από όλους και διάθεση σε αυτό που σας είπα, ότι υπάρχει το κόμμα για την κοινωνία και για να βρει λύσεις και για να είναι κόμμα κυβερνητικό, γιατί ο κόσμος, ξέρετε, ανεξαρτήτως τι λέω εγώ και ο καθένας, ο κόσμος θέλει ένα πράγμα. Θέλει τη δημιουργία μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης να κυβερνήσει τον τόπο και να έχει αλλαγή πολιτική. Το τι παρακεί γίνεται δεν τον ενδιαφέρει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε η ανησυχία είναι συνολική σε αυτό που ζούμε σήμερα και ονειρεύεται να ζήσει με αξιοπρέπεια. Εμένα με σταματάνε στον δρόμο και μιλάμε με ανθρώπους και μου λένε ότι κατά τύχη ζούμε, κύριε Βαβαλιπούδη, στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Αυτό είναι το σημαντικό, το ουσιώδες. Από εκεί και ύστερα όμως, και επειδή εξαγγελίες του Πρωθυπουργού δεν αλλάζουν το κλίμα, δεν θα αλλάξουν το κλίμα, περιμένουμε να δούμε και τις εξειδικεύσεις, αλλά δεν είναι μέτρα αυτά που περιμέναμε. Ξέρετε, μου θυμίζει η ΔΕΤ τα μέτρα στα Εκούρια για τα 360 έργα. Πόσο τα είδατε εσείς, άλλο τόσο τα είδαμε κι εμείς. Οπότε λοιπόν λέω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ο κόσμος και ο κόσμος θα μιλήσει στο τέλος. Οποιαδήποτε απόφαση και να έχει ληφθεί, το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει περιθώριο, αν δείξουν όλοι σοβαρότητα και σεβασμό στη λαϊκή βούληση, να γίνει το κόμμα σταθερό και ισχυρό. Και υπήρχε αυτή η λογική, γιατί ξέρετε και το Γενάρη μονοψήφιο δίνανε και έρχονται οι ευρωεκλογές. Όχι ότι ήταν ένα ποσοστό που μας άφησε ευχαριστημένοι. Δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι δεν ήταν το μονοψήφιο, γιατί είμαστε σε μια περιδίνηση ένα χρόνο τώρα. Και αυτή η εσωστρέφεια δεν μπορεί να μην έχει αποτύπωμα στην κάλπη. Ξέρετε πολύ καλά. Δηλαδή, με τέτοια εσωστρέφεια είναι ποτέ δυνατόν να κατανοήσει ο κόσμος τις προτάσεις μας, που σε πολλά ζητήματα είναι και πολύ παραγωγικές, και να τις ακολουθήσει? Όχι βέβαια, γιατί μόνο η αρνητική ατζέντα φτάνει σε αυτό. Ναι, εκεί όμως, επειδή αναφερθήκατε στην πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον δημοσκοπικά, αλλά και όπως αποτυπώθηκαν στις ευρωεκλογές. Όχι πτώση. Εγώ σας λέω ότι μιλάμε για εξαήλωση. Ναι, αλλά μιλάμε για έκρηξη μονάδων. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βλέπουμε. Ακούτε λίγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, σας λέω ξανά ότι είναι σε μια περιδίνηση ένα χρόνο τώρα. Για λόγους που δεν έχει καμία σημασία σήμερα που μιλάμε να τους εκθέσουμε αναλυτικά. Ναι, αλλά δεν φταίει ο κόσμος. Όχι. Λύστε τα επιτέλους εκεί πέρα. Φυσικά, μα αυτό λέω. Ο κόσμος ποτέ δεν φταίει, δεν είπα αυτό. Λέω ότι έχει, ακριβώς ανάποδο λέω, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς ο σοφός λαός θα κρίνει το τι έχει συμβεί ως τα σήμερα. Αυτό λέω. Και εκείνος θα απαντήσει, εκείνος θα δώσει την τελική απάντηση. Κανένας άλλος. Όπως προβλέπεται σε όλες τις δημοκρατίες. Αυτό λέω. Φυσικά και πρέπει να λυθούν, αυτό συζητάμε, αλλά με τόσα αρνητικά που συμβαίνουν στο κόμμα μας, είναι αυτονόητο. Αυτονόητο είναι ότι θα πέσει και δημοσκοπικά, δηλαδή και ποιος θα περίμενε το ΝΑΤΟ. Έτσι. Λέω όμως ότι γενικότερα το πολιτικό σκηνικό μπαίνει πολύ καιρό τώρα σε μια διαδικασία ρευστότητας, χρειάζεται ανασύσταση, δηλαδή υπάρχει ζήτημα παντού. Δεν είναι δηλαδή ένα ισχυρό πολιτικό σύστημα. Βλέπετε ότι τα πράγματα αλλάζουν και μεταβάλλονται από μια μέρα στην άλλη. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι για τη χώρα και τη δημοκρατία είναι απαραίτητο να υπάρχει μια αντιπολίτευση στιβαρή και ο κόσμος θέλει μια προοδευτική παράταξη ισχυρή και μεγάλη με λογική κυβερνησιμότητα για να αλλάξει αυτό που ζούμε. Τι είναι αυτό όμως που εμποδίζει το να υπάρχει μια κεντροαριστερή παράταξη, κατά τη γνώμη σας, κατά την άποψή σας, μια, αντί να έχουμε ένα πολυκερματισμό με κόμματα που κάνουν διαδοχικές εκλογές, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, να ψάχνουν να βρουν το βηματισμό τους, να μην μπορούν να καρποθούν την καταβαράθρωση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας και στο τέλος θα κάνω πάλι υποθετικό σενάριο, θα φτάσουν τα κόμματα της ακροδεξιάς να παγιώσουν ποσοστά άνω του 20% και θα τρέχουμε σαν τους Γάλλους να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα την τελευταία στιγμή. Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτά που λέτε όλα.
νομίζω ότι, ξέρετε, θα πρέπει να υπάρχει μια λογική, να ακούσουμε, να ακούσουν όλοι αυτό που ζητάει ο κόσμος. Νομίζω ότι δεν έχει ακουστεί, κύριε Κανταρίδη. Και επίσης, όταν τα κόμματα ψάχνουν το βηματισμό τους ακόμη και πάμε τώρα, έχουμε δύο κόμματα της αντιπολίτευσης πάνω στην επιλογή Προέδρου, αντιλαμβάνεστε ότι άμα δεν οριστικοποιηθεί και δεν σταθεροποιηθεί αυτή η συνθήκη, δεν μπορούμε να μιλήσουν, δεν μπορούν να μιλήσουν για οτιδήποτε παραπέρα. Mm. Ο κόσμος όμως είναι πάρα πολύ κουρασμένος και πάρα πολύ στεναχωρημένος, συμπεριλαμβανομένων και όλων μας, αν θέλετε, γιατί είναι αυτό που λέτε, ότι υπάρχει μια καταβαράθρωση κυβερνητική παρά τις επικοινωνιακές ατελείωτες μαραθώνιες προσπάθειες της κυβέρνησης, που έχουν επιτύχει ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό να μας πείσουν ότι όλα δένουν καλώς. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι δεν βαίνουν όλα καλώς. Αντιλαμβάνεται πλήρως, ξέρετε, ότι η τιμή της κιλοβατόρας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες διαμορφώνεται από το χρηματιστήριο στο 25%, ενώ σε εμάς το 90% και το υπόλοιπο είναι από άλλους παράγοντες. Και το χρηματιστήριο ήταν μνημονιακή υποχρέωση, δεν ήταν ψήφισμα και επιλογή κανενός ατομικά και καμιάς κυβέρνησης. Και αντιλαμβάνεται ότι αυτή όλη η τιμή, αυτή όλη η διαδικασία που είναι ανεξέλεγκτη σε μεγάλες εταιρείες τροφοδοτεί και την ακρίβεια και όλα είναι αλληλουχία, έτσι, για να καταλαβαίνετε ο κόσμος που βλέπει την τιμή στο ράφι και βλέπει την τιμή στο πετρέλαιο, ότι αυτά όλα είναι πολιτικές επιλογές και δυστυχώς θα πρέπει η αντιπολίτευση συνολικά να σοβαρευτεί για να κάνει τη δουλειά της για αυτό που την επέλεξε ο κόσμος στις τελευταίες εκλογές. Ο κόσμος, επαναλαμβάνω, θα αποφασίσει και πάντα θα αποφασίζει τι τον καλύπτει, τι πιστεύει και τι όχι. Κυρία Αμπέρδου, πριν κλείσουμε, θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προβληματισμένοι αυτή τη στιγμή με την κατάσταση που έχει περιέλθει το κόμμα σας? Κι εγώ είμαι ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω κάποια διαφορετική θέση από τους ανθρώπους αυτούς. Αυτό που είπα από την αρχή είναι αυτό που πιστεύω. Ότι αυτή είναι μια συνεχιζόμενη συνθήκη που όλους μας έχει στεναχωρέσει και μας έχει πληγώσει πολύ. Και θέλω να πιστεύω ότι θα σταματήσει σύντομα και ότι τα πράγματα θα βγουν σε μια άλλη τροχιά. Για να δούμε. Από το στόμα σας και των Ιθινόντων τα αυτιά, γιατί είναι πολύ των Δελφίνων, να πούμε, τον οποιοδήποτε μπορεί να πάρει. Γιατί και η κοινωνία εύχεται να βγουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζωντανά, υγιή και λειτουργικά, για να παράξουν και πολιτικό λόγο αντί το να διασπαθίζουν την καρέκλα, την όποια καρέκλα. Και να τρώνε τις άκρες. Ακριβώς. Ακριβώς. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπέρδου. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.